Έχω γυρίσει με ένα book review αυτή τη φορά. Είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω και είναι από το αγαπημένο μου βίντεο. Και κάποιοι μου το ζητήσατε κιόλας, οπότε με πολύ μεγάλη μου χαρά να σας πω για ένα βιβλίο που διάβασα πρόσφατα. Και είναι αυτό εδώ, ονομάζεται Η Γιαγιά Μου. Έχει να κάνει με τον ξεριζωμό, μάλλον με τη γενοκτονία των Αρμενίων που έγινε το 1915, αν θυμάμαι σωστά, στην Τουρκία. Σφαγιάστηκαν 1.500.000 περίπου Αρμένοι. Δεν είναι ένα βιβλίο που μιλάει αποκλειστικά και μόνο για τον πόλεμο. Μιλάει για τη ζωή αυτής της γυναίκας που απεικονίζεται στην εικόνα και τη σχέση της με την εγγονή της, τη Φετιέ Τσετίν, που είναι δημοσιογράφος γνωστή στην Τουρκία. Και το ότι έκανε αυτό το βιβλίο εκεί, σε αυτή τη χώρα, επιτυχία, λέει πολλά γι' αυτό. Θέτει πάρα πολλά και σοβαρά ερωτήματα σε σχέση με το ρατσισμό, σε σχέση με τη γενοκτονία, αλλά μιλάει πιο πολύ πώς τα βίωσε αυτή η γυναίκα και πώς... για το ότι αλλαξοπίστησε και έπρεπε να γίνει μουσουλμάνα, έπρεπε να κρύβει την ταυτότητά της και όλα αυτά μέσα στη ζωή της πώς πέρασαν, πώς τα βίωσε η ίδια και πώς φαίνεται ότι έχουν πλάσει το χαρακτήρα της. Είναι ένα πάρα πολύ συγκινητικό βιβλίο, εμένα προσωπικά και χωρίς να γίνεται βαρύ, ξαναλέω, δεν είναι ένα βαρύ βιβλίο, είναι ένα βιβλίο που απλά γράφει κάποια πράγματα η συγγραφέας όπως θα τα έλεγε στην φίλη της, όπως θα τα έλεγε σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Δεν είναι τόσο πολύ ο λόγος που σε κάνει να συγκινήσει, όσο τα γεγονότα τα ίδια που αφηγείται η γιαγιά της αυτήν με έναν πολύ απλό τρόπο. Και αυτό το βιβλίο έφερε δάκρυα στα μάτια μου. Με συγκίνησε πάρα πολύ και δεν με συγκίνησε γιατί, σας ξαναλέω, έβαλε διάφορα τεχνάσματα μέσα στις συγγραφές για να το κάνει. Είναι, ειδικά στο τέλος, έχει και κάποιες φωτογραφίες για το πώς έγινε η επανασύνδεση, γιατί στο τέλος, στα τελευταία χρόνια της, η γιαγιά αποκαλύπτει στην εγγονή της, επειδή είναι δημοσιογράφος η εγγονής της, ποια είναι η αληθινή της ταυτότητα, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή την έκρυβαν οι Αρμένισσες, χωρίς όμως να ξεχάσουν την πραγματική τους ταυτότητα, έτσι. Καταλαβαίνεις αυτό το βιβλίο πώς μπορεί να σου πάρουν αυτό που αγαπάς, να στο κλέψουν, αλλά η αγάπη για το τι είσαι και ο πραγματικός σου αυτός, αυτό δεν ξεχνιέται. Και πώς οι Αρμένισσες, οι γυναίκες, κρατούσαν τα έθιμα και δεν ξεχνούσαν τις ρίζες τους. Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο που πιστεύω ότι πρέπει να το διαβάσει τουλάχιστον όσους τους αγγίζουν αυτά τα θέματα. Εμένα ό,τι έχει να κάνει με ρατσισμό, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια περίεργη σχέση με την Τουρκία. Όσον αφορά το Κυπριακό, τη γενοκτονία των ποντίων, δεν απέχει πολύ ιστορία με την ιστορία τη δικιά μας, η ιστορία των Αρμενίων, η γενοκτονία τους μάλλον, γιατί είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οι άνθρωποι βιώνουν ακριβώς τα ίδια συναισθήματα και περνάνε από τα ίδια μονοπάτια, ίσως με κάποια άλλη οπτική πλευρά, αλλά η ουσία είναι η ίδια. Τα ερωτήματα είναι τα ίδια σε όσους έχουν βιώσει ανάλογα γεγονότα στη ζωή τους, και σας ξαναλέω ότι το ότι έκανε αυτό το βιβλίο επιτυχία στην Τουρκία, σε μια χώρα που δύσκολα παραδέχεται τα λάθη της, είναι πολύ σημαντικό. Θα σας έχω φυσικά όλες τις πληροφορίες που μπορώ κάτω από αυτό το βίντεο, είτε με την τιμή, την έκδοση και όλα τα σχετικά. Θα σας αφήσω και link για το λογαριασμό μου στο Goodreads που έχω αναλυτικό review, το review τέλος πάντων εκεί πέρα που κάνω, αν θέλετε να γίνουμε και φίλοι, πολύ ευχαρίστως.
Και γιατί υπάρχουν βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει και φυσικά δεν μπορώ να κάνω και κάθε βιβλίο review. Εκεί πέρα ποστάρω συνέχεια. Πείτε μου αν θέλετε να κάνω και άλλα τέτοια, γιατί πραγματικά δείξτε μου την αγάπη σας, κάντε μου like στα βίντεο, γιατί πραγματικά είναι από τα αγαπημένα μου βίντεο αυτά να κάνω. Και κάτι ακόμα πριν κλείσω αυτό το βίντεο, θέλω να σας πω ότι έχει ξεκινήσει πάλι μπαζάρ βιβλίων στη Θεσσαλονίκη, γίνεται στην πλατεία Οντεών. Όλες οι πληροφορίες, θα έχω το link από κάτω από το blog post μου που έχω βάλει όλες τις πληροφορίες για να μάθετε. Έχω ένα haul για να σας κάνω με το ποια βιβλία έχω πάρει από εκεί. Αν θέλετε να σας κάνω, κάντε like στο βίντεο και θα το πούμε την επόμενη φορά. Bye!